Εκπρόσωποι των διαφόρων αρχών της πόλεως, αδελφοί και αδελφέ. Στη μέλουσα ζωή, οι πολλοί, δηλαδή οι πάντες, θα κριθούμε οριστικά από τον ένα, τον μόνο Κύριο της ζωής και του θανάτου. Στην παρούσα ζωή, ο ένας, ο οποιοσδήποτε ένας, μικρός ή μεγάλος, θα κρίνεται πάντοτε από τους πολλούς. Αυτό δεν είναι θέμα δημοκρατικής, όπως τα λέγαμε, διαδικασίας. Είναι μάλλον κέριο αίτημα ηθικής τάξεως, κατά την οποία το έλασον υπό του μίζωνος ευλογείται. Όταν οι πολλοί που κρίνουν τον ένα είναι οι οικιακοί αυτού, οι φίλοι και συμπολίτες του, τότε η θρυλούμενη αντικειμενική κρίση δεν είναι απλώς αμφίβολη, καθίσταται σχεδόν ανέφικτη, επειδή είναι εξ ορισμού μεροληπτική. Δεν αποκλείεται και ο αφορισμός του Χριστού ότι ουδής προφήτης δεκτός εν τη ιδία αυτού πατρίδη σε αυτή την πικρή εμπειρία αναβασίζεται. Όσο και αν η αγάπη είναι σε τελική ανάλυση η ασφαλέστερη γνωστική δύναμη, άρα η πιο αισιόδοξη προοπτική στην ενδοκόσμο αμηχανία μας, δεν πάβει ωστόσο να αποτελεί καθολική διαπίστωση ότι ο συναισθηματισμός, ο συναισθηματικός δηλαδή παράγων, δεν είναι πάντα ο καλύτερος σύμβουλος για δικαιοσύνη και αλήθεια στις αξιολογήσεις του μεταπτωτικού ανθρώπου. Εν τούτης, ποιος θα εδικαιούτου να μιλήσει εγκυρότερα για τον κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο από τους στενούς συγγενείς του και το άμεσο γενέθλιο περιβάλλον του. Το όμοιον δια του ομοίου γνωρίζεται, διατηνόταν η αρχαία σοφία. Αλλά όμοιο δεν σημαίνει ασφαλώς ομοούσιο, μήτε ομόθυμο, ομόλογο ή ταυτόσιμο. Το μυστήριο άνθρωπος δεν είναι λιγότερο ακατάληπτο και απερινόητο από το μυστήριο Θεός, εφόσον πιστεύουμε ότι κατ' εικόνα Θεού εκτίσθη ο άνθρωπος. Η Γραφή και οι Πατέρες, μπροστά στην άβυσσο της προσωπικής ετερότητας, εισηγούνται μάλλον τη σιγή παρά το λόγο, ώστε το μυστήριο να τιμάται και όχι να εκπίπτει ή να ευτελίζεται. Ο απόλυτος λοιπόν αποφατισμός θα ήταν η μόνη δίκαιη και αξιοπρεπής στάση μας, θεοπρεπής στάση μας μπροστά στο πρόσωπο, το οποιοδήποτε πρόσωπο του Θεού ή του ανθρώπου. Ύστερα από όλα αυτά, τι σημαίνει η απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης να απονείμουν και στην ταπεινότητά μου την υψίστη τιμητική διάκριση άξιος της πόλεως. Δεν γνωρίζω πώς αντιμετώπισαν αυτή την τιμή οι πρώε μου βραβευθέντες Ρεθύμνοι. Στα ηθικά άλλωστε θέματα, καθένας είναι τελείως μόνος. Για λογαριασμό μου πάντως, οφείλω να πω
ότι περισσότερο από του να με συγκινήσει, και με συγκίνησε βέβαια βαθύτατα, ειλικρινά με εξέπληξε τούτη η τρόπον την εφόλιστη ύλη, αναγνώριση και τιμή. Και με εξέπληξε για πλείστους όσους λόγους, τους οποίους δεν είναι του παρόντος να υπενθυμίσω. Περιορίζομαι μόνο να πω ότι παρά τη βαθιά φιλία που με συνδέει από δεκαετιών με τον υπέροχο πνευματικό άνθρωπο και ρέκτη δήμαρχο Ρεθύμνης Δημήτρη Αρχοντάκη, καθώς και με όλα σχεδόν τα μέλη του έμπριτου Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα τολμούσα ποτέ να φανταστώ ότι η μικρή προσωπική μου οδύσσια ανά τον κόσμο θα μπορούσε να απασχολήσει καθιονδήποτε τρόπο την ένδοξη γενέτειρά μου, την οποία άφησα μόλις 12 ετής, επανερχόμενος έκτοτε ταπεινός νοσταλγός για να προσκυνήσω μονάχα και να αναπαυθώ. Ο Σεφέρης, στο πολύ γνωστό ποίημά του, μας πληροφορεί ότι επιστρέφοντας όριμος στην πατρίδα, όπου κι αν έστρεφε το βλέμμα, έβλεπε μόνο γονατιστούς ανθρώπους. Εγώ αντιθέτως τους Ρεθύμνιους τους είδα πάντα μονάχα όρθιους, άγρυπνους δηλαδή και αγωνιζόμενους, όχι απλώς στρατευμένους προγραμματικά σε μια εφήμερη επιδίωξη και δόξα, αλλά μονίμως κατεχόμενους από οράματα υπέρχρονα. Ίσως αυτό θα πρέπει να εννοούν οι λυποί Κρήτες όταν μιλούν για ρεθεμιώτικο φιλότιμο. Κάθε φορά που ξανάρχομαι στο Ρέθυμνο, βλέπω στην κεντρική πλατεία το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη με το ρίγος που το πρωτοαντίκρισα συνειδητά 5χρονο παιδί. Τότε που ανησυχούσα αν του έφτανε το χειμώνα η μόνη χλένη, αν οι γκέτες στα πόδια του ήταν επαρκής στηριγμός καθώς τον έβρισκα πάντα ακάθιστο, αν το νερό δεν του είχε εξαντληθεί από το παγούρι. Αλλά αν κρίνω και δίχως αυτή την παιδική αθωότητα, την παρούσα υψηλόφρονα και γενναιόδορη χειρονομία των συμπολιτών μου, πρέπει να ομολογήσω ότι την αισθάνομαι να με συντρίβει κατανοητικά, όπως συντρίβει, εξευγενίζοντας όλους μας, η άμετρη φιλανθρωπία του υψίστου. Πώς να μην αισθανθεί κανείς εξουθενωμένος από το χαρακτηρισμό άξιος της πόλεως, όταν μάλιστα η πόλη σε αυτή είναι το Ρέθυμνο. Το όνομα και η εν γέννη ιστορία αυτού του τόπου είναι όντως κληρονομία ασήκωτη. Μέλπεται ήδη από τα ομοιρικά έπι. Ολοκληρώνεται από τους επακολουθήσαντες μακρούς αιώνες και καθαγιάζεται από θυσίες αμέτρητες, όπως το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, τα νεότερα ολοκαυτώματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και από τη θρυλική μάχη της Κρήτης, στην οποία και ο δικός μου σεπτός γεννήτωρας έπεσε ηρωικά, κληροδοτώντας έτσι σ' όλη την οικογένεια, ιδίως όμως στην ταπεινότητά μου, τον υψηλότερο τίτλο τιμής, μετά την ιεροσύνη που με επεφύλαξε το έλεος του Θεού και η στοργή της Εκκλησίας. Πάντως, για να μην θεωρηθεί ότι ταπεινολογώ υπερβαλλόντος, θα μου επιτρέψετε να δηλώσω τελείως εξομολογητικά ότι όσες άλλες τιμές και αν δεχόμουν αλλού και από άλλους, θα αισθανόμουν διαβίου ακαταξίωτος, δηλαδή τραυματικά μειωμένος, αν δεν ερχόταν κάποτε η ρητή αυτή κατάφαση, η αναγνώριση του «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ» από το στόμα της ιδιαίτερης γενετήρας μου. Άλλωστε,
και στην καθαρά βιολογική ζωή του ανθρώπου γνωρίζουμε ότι καμιά ξένη τροφή απ' έξω δεν μπορεί να συγκριθεί σε ευεργετική δύναμη για τον ήπιο με το άδωλο μητρικό γάλα. Χωρίς αυτό θα μένε εξάπαντος ατροφικό όχι μόναχα το σώμα αλλά και η ψυχή μας. Αποδεχόμενος λοιπόν εν ευγνωμοσύνη πολύ την όπως ήδη δήλωσα απροσδόκητη και όλος αυθόρμητη βράβευση του Δήμου Ρεθύμνης, υποχρεούμε και λόγω της κληρικής ιδιότητός μου να κάνω εδώ μια σύντομη επεξήγηση που θα δείξει, ελπίζω, ότι η τιμή απευθύνεται περισσότερο στους τιμώντας παρά στον τιμόμενο. Όλοι γνωρίζουμε ότι και στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης ο λαός επιδοκιμάζει το χειροτονούμενο με τη λειτουργική ιαχή άξιος. Ο ίδιος όμως ο χειροτονηθής δεν θα πάψει διαβίου να ομολογεί πρώτου θυσιαστηρίου την άμετρη αναξιότητά του. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Προσέχεσαι ή προσεγγίζει ή λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης. Το άξιος λοιπόν που ο λαός αναφωνεί για τον ένα δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί διαπιστωτική αξιολογική κρίση. Είναι μονάχα ευκτική κραυγή που δηλώνει πως επιθυμούν, πως εύχονται οι πολλοί, ιδίως οι συμπολίτες, να βλέπουν τον ένα. Ο λαός που αναφωνεί στη χειροτονία το άξιος είναι ο ίδιος λαός που εκφράζεται και διαστόματος των δημοκρατικά εκλεγμένων αρχόντων του όταν απονέμουν την τιμή άξιος της πόλεως. Η ευγένεια λοιπόν, η φιλογένεια, η φιλαδελφία και φιλοτιμία των ρεθυμνίων συμπολιτών μου είναι που καταγγέλλονται πρωτίστως με την απονεμηθήσα τιμή και όχι οποιαδήποτε αξία του τιμηθέντος. Και δεν θα μπορούσε κανείς να μου καταλογίσει εδώ ίχνος υποκριτικής ταπεινολογίας, γιατί ποτέ δεν έπαυσα να διδάσκω τόσο από τον άμβονα όσο και από την έδρα ότι εφόσον ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν, τα πάντα καλά λίαν, δεν υπάρχει δυστυχώς περιθώριο να πρωτοτυπήσουμε στο άγαθο. Άρα μόνη αυθεντική φυσιογνωμία μας είναι τα λάθη και οι αμαρτίες του καθενός μας. Έχοντας επίγνωση αυτής της αλήθειας, δεν δικαιούμαστε να χαρούμε καμιά τιμή αν προηγουμένως δεν ζητήσουμε μια πανδημή άφεση. Και η άφεση αυτή έχει βέβαια άλλη πληρότητα. Όταν δίδεται σε τέτοια πανηγυρική ώρα επιστροφής στη γενέθλια αφετηρία. Άφεση άλλωστε και αφετηρία έχουν την ίδια ρίζα και ετυμολογικά. Χαίρομαι και σεμνύνομαι που την άφεση τούτη απολαμβάνω απόψε εν μέσω αδελφών αρχιερέων της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης και του πρώτου των βοηθών επισκόπων μου, πλήθους φίλων διαπρεπών που ήλθαν ειδικώς για την περίπτωση από εγγύς και από μακράν, είναι εδώ απόψε και από την Αμερική και από την Αυστραλία και όχι μόνο ο Υπουργός από την Αθήνα. Και βέβαια φυσικά των κατασάρκα συγγενών και λοιπόν συμπολιτών μου. Δίκιο είναι την ώρα τούτη να θυμηθώ με ειλικρινή νοσταλγία και ευγνωμοσύνη ολόκληρο τον εκκλησιαστικά συντεταγμένο ελληνισμό της Πέμπτης Υπήρου, τον αμαράντινο αυτό στέφανο της εν Θεώ διακονίας μου. Αν το Ρέθυμνο με γέννησε δίνοντάς μου τις βασικές δομές και αντιστάσεις
του σώματος και της ψυχής. Η Αυστραλία με γύμνασε διαπυρός και σιδήρου, ώστε να ανδρωθώ σε ένα αγώνα πολύπλευρο και πολυμέτωπο, για τον οποίον άλλωστε φιλόστοργα με είχε ετοιμάσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, θέτοντας από πολύ νωρίς μπροστά μου για μίμηση πρότυπα διδασκάλων, θα έλεγα αρχέτυπα διδασκάλων και ιεραρχών. Που μόνο οι οικουμενικές διαστάσεις της Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πόλεως μπορούσαν να γεννήσουν. Θα σας διαβάσω τελειώνοντας ένα ποίημά μου του 1993 που δείχνει ανάπνυφα πώς έχω συνειδητοποιήσει με τα χρόνια την ανθρώπινη ευθύνη από το συγκεκριμένο και τοπικό ως το παγκόσμιο και πανανθρώπινο. Ο τίτλος βέβαια είναι ηρωνικός, «Ομφαλοσκοπία». Να μεγαλύνεις τον τόπο σου και να νίκεις στην εποχή σου. Ιδού το ζητούμενο για τον άνθρωπο που διαθέτει φιλότιμο και ταυτότητα. Αν δεν πιστέψεις στο χώμα που ρίζωσες, προδίδεις το σώμα όλης της κτήσεως και πουθενά δεν θα την αγγίξεις τόσο δημιουργικά όσο εκεί που τη γνώρισες μήτρα. Στο βαθμό που δεν σκέφτηκες να απορρίψεις το μέτωπο και τα χέρια σου, ακόμη κι αν είσαι ο πιο δυσιδής, ξεκίνα πάντα άφοβα από το δικό σου σώμα. Και να το ξέρεις πως τότε μόνο θα μιλάς για τα ανθρώπινα δικαιώματα με πανανθρώπινο τρόπο. Διεθνισμός τιμιότερος δεν υπάρχει από μια τέτοια ιερή ομφαλοσκοπία. Κι ας φρόντισαν να τη δυσφημίσουν οι δημαγωγοί ως ξτήρο τοπικισμό. Σας ευχαριστώ.